Αγιοστόριστα θεομητορικά από την Παναγία την Παντάνασσα να είναι και φωτοστόριστα. Σήμερα, Κυριακή μετά τα φώτα, η Εκκλησία ολοκληρώνει τους εορτασμούς των Θεοφανίων και εισερχόμεθα πλέον σε μία περίοδο που σιγά από Κυριακή εις Κυριακή φτάνουμε στη Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Βλέπετε, ενώ από τις 15 του Νοέμβρη ξεκίνησε η προετοιμασία της Μητρόπολης των Εορτών, των Χριστουγέννων και ύστερων των Θεοφανίων, μόλις τελειώνουν δύο κεφαλαιώδεις εορτές της Εκκλησίας, η Εκκλησία αρχίζει να μας προετοιμάζει για τη μεγίστη των εορτών, την εορτή του Πάσχα, όπου εκεί επί του Σταυρού εντός του Αγίου Τάφου ενικήθην ο θάνατός μας, ενικήθην η αμαρτία μας, ενικήθην ο διάβολος που συνεχώς μας πειράζει. Αυτό τι σημαίνει για μας, ότι η Εκκλησία μας θέλει χαρούμενους από γιορτή σε γιορτή, από φως σε φως και να αγαπούμε το τριαδικό φως, καθότι φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Όταν λέμε γιορτάζουμε τα φώτα, εννοούμε γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα. Επαναλαμβάνω, καθότι φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Ένα φως γεμάτο γνώσεις και πληροφορίες. Μου κάνει εντύπωση στην Κύπρο που έχουμε αυτή την ωραία τάξη. Ακόμη και την ώρα των μνημοσύνων μοιράζομαι καιρή. Και ανάβουμε φως. Αυτό είναι. Γιατί θέλουμε αυτόν το τριαδικό φως, το άχτιστο φως, που δεν έχει την αιτία της ύπαρξής του στον ήλιο, στην ηλεκτρική, σε καμία δύναμη ανθρώπινη ή φυσική, αλλά είναι έναν αθάνατον προαιώνιον φως της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτόν και λέει «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης». Αλλά αυτόν το φως, το άχτιστον της Αγίας Τριάδος, δεν το απολαμβάνουμε μόνο εμείς, στις γιορτές, στις λειτουργίες, όταν ξομολογούμαστε, όταν μετανιώνουμε για ένα λάθος μας, για μια αμαρτία μας, για έναν πάθος μας, η καρδιά μας γεμίζει με φως. Γι' αυτό και εκείνη την ώρα χαιρόμαστε. Βλέπετε, φως θεϊκών μαζί με τη γιορτή και τη χαρά και τα μυστήρια πάνε μαζί. Είναι ένα.
Όταν μετανιώνουμε, ενώ η μετάνοια είναι μια πικρή διαδικασία να παραδεχτείς το λάθος σου, το πάθος σου και να ζητήσεις βοήθεια από τον Χριστό. Έλα η δύναμη σου Θεέ μου, μόνος μου δεν μπορώ. Βοήθαμε εσύ να λιγοστέψω το θυμό μου, τη ζήλια μου, το φθόνο μου και όποιαν άλλη κακή ενέργεια έχω μέσα, είτε κληρονομική είτε επίκτητη. Ενώ στην αρχή αυτή είναι μια δύσκολη διαδικασία, γιατί θέλει ταπείνωση. Θέλει να παραδεχτείς το πάθος σου και το λάθος σου, να μην το φορτώνεις σε άλλους και να ζητήσεις και βοήθεια από τον Χριστό, καθότι μόνοι μας δεν μπορούμε ούτε να το λιγοστέψουμε το πάθος και το λάθος. Αλλά μόλις έρθει βοήθεια άνωθεν, παν δώρημα τέλειο, είπε ο καλός παπάς σας ο Παπαγιώργης προηγουμένως, άνωθεν εστί καταβαίνω. Εξού του Πατρός των φώτων. Να τα φώτα. Τότε μόλις μετανιώσουμε, αφού περάσουμε τη δύσκολη, μικρή όμως και σύντομη διαδρομή της ταπείνωσης, αμέσως έρχεται μέσα μας χάρις. Και όπου χάρις, όπου φως και φώτισης, χαρά, ξεκούρασης, αγαλίασης, ανάπαυσης. Να τα έχουμε αυτά σαν στόχο στη ζωή μας. Όχι μόνο να έχουμε στόχο την υγεία. Πολλοί εχάρηκαν και χαίρονται στην αιώνια ζωή επειδή αρρώστησαν. Και έκαναν την αρρώστια τους υπομονή και μετάνοια και την αξιοποίησαν. Και τώρα μερικοί σαν τον Άγιον Νικηφόρον των Λεπρών είναι και μεγάλοι Άγιοι, θαυματουργοί Άγιοι. Ενώ στη ζωή του στην επίγειον έμειναν άρρωστοι και δεν ζήτησαν από τον Χριστό να τους γιάνει. Και τώρα ο Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός είναι ιαματικός, ανάργυρος Άγιος σε όλη την οικουμένη. Αυτός που μια ζωή ήταν άρρωστος και τι αρρώστια, λέπρα. Άρα το ζητούμενο στη ζωή μας είναι η χαρά του Τριαδικού Φωτός. Πώς να φωτιστούμε από αυτόν το φως που δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος, αφού είναι άφτιστο. Δεν οφείλει την ύπαρξή του σε κανέναν, παρά είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός Πατήρ, αυτός ο ίδιος ο Χριστός, αυτός ο ίδιος το ίδιο Άγιον Πνεύμα. Και οι κεκοιμημένοι μας, βλέπετε στην Κύπρο, αυτό σας ξεκίνησα να σας πω. Ανάβομαι κεριά την ώρα των μνημοσύνων. Γιατί? Γιατί θέλουμε αυτόν τον φως. Αν δεν εκατόρθωσαν, αν δεν τα κατάφεραν οι κεκοιμημένοι μας και δεν εμπόρεσαν να συγχωρέσουν και να συγχωρεθούν στην αιώνια ζωή, αφού εκεί δεν υπάρχει μετάνοια, για αυτούς μπορούμε εμείς με τα μνημόσυνά μας, τα καθημερινά, όχι μόνο μια φορά το χρόνο, κάθε μέρα να μνημονεύω Πέτρο, Νικόλαο, Μυροφόρα, Μιλιάν, Παρθενόπη, έτσι, με τα μικρά τους ονόματα. Είναι αρχαία τάξη αυτή όλης της καθημάς Ανατολής. Να διαβάζουμε ψαλτήρι και να μνημονεύουμε ονόματα, τα μικρά ονόματα αυτών των ανθρώπων που έχουμε εμείς αγάπη και σχέση μαζί τους. Και αν πράγματι τους αγαπούμε, δεν φτάνει να μοιράζουμε κόλληβα σε λίγο. Το κυριότερο είναι να προσευχόμεθα καθημερινά με τα ονόματά τους, σε ώρες ησυχές. Μου έλεγε τελευταία ένας νεαρός, είναι, μένει στη Λεμεσόνα, αλλά η δουλειά του είναι στη Λευκωσία. Ξέρεις, μου λέει, έμαθες μας
Μια πνευματική ζωή που έχει κάποιες απαιτήσεις, μου λέει, και θέλει και χρόνο. Τι απαιτήσεις έχει η πνευματική ζωή που σου έμαθα? Επέβαλες μας, μου λέει, να διαβάζουμε ψαλτήρι, να μνημονεύουμε ονόματα. Εγώ, μου λέει, ξέρεις τι κάνω κάθε μέρα? Βάλω στο ραδιόφωνο, στο μαγνητόφωνο του αυτοκινήτου, το ψαλτήρι και ακούω το. Ηχογραφημένο που είναι, που το λένε οι μοναχές. Και την ώρα, μου λέει, που λένε δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, αρχίζω, μου λέει, σαν οδηγό και μνημονεύω τα ονόματα των κεχημένων μας. Του λέω, μα κάνεις το κάθε μέρα? Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ένας νέος άνθρωπος, 40 χρονών. Έτσι. Λοιπόν, άμα θέλουμε, μπορούμε πολλά να κάνουμε. Φτάνει να φύγει ο νους μας από το χρήμα. Να φύγει ο νους μας από τις ειδονές του κόσμου του. Από την περηφάνεια και την δόξα της μάταιας εποχής που ζούμε. Από τις μέρημνες που μας ταλαιπωρούν. Να δίνουμε χρόνον χαράς στην ψυχή μας. Ξαλάφρωσης. Ανάπαυσης. Και δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε και ζωντανούς που υποφέρουν, άλλοι έχουν διαζύγια, άλλοι έχουν παιδιά δύσκολα, άλλοι έχουν ασθένειες, άλλοι έχουν πολέμους, λοιμούς, σεισμούς, καταποντισμούς. Να τους μνημονεύουμε. Και πάντοτε τους κεκοιμημένους. Η ανώτερη προσευχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, είναι η προσευχή που γίνεται για τους κεκοιμημένους. Οι Κύπροι αγαπούμε τα μνημόσυνα, αλλά να τα κάνουμε ολόχρονα. Μου είπε ένας φίλος μου Ελλαδίτης εχθές το τηλέφωνο, μα μπορούμε, εμείς οι λαϊκοί? Του λέω, ένας Κυπρέος θα με ρωτήσει το ερώτημα. Γιατί οι Κυπρέοι, λέω, του τόσο να αγαπούν τους πεθαμένους τους, που μόλις με ακούσουν να το λέω, τουλάχιστον οι μισοί θα ξεκινήσουν να το κάνουν. Μπορεί να το ξεχάσουν για λίγο. Άμα τους το υπενθυμίσουμε, πάλι αρχίσουν. Αυτήν την αγάπη που έχουμε στους κεκοιμημένους να την αυξήσουμε. Και μην νομίζετε, πολλοί είναι στο φως, στον παράδεισο, όπως λένε, στη γλώσσα της Εκκλησίας. Άμα εγώ μνημονεύω τώρα με την καρδιά μου την Παρθενόπη και την Μηγιά και είναι αυτές στον Παράδεισο και ξέρω ότι είναι. Μας έστειλα πληροφορία ότι είναι. Αυτές, ξέρετε τι κάνουν, προσεύχονται για μένα. Άρα το κέρδος για μένα είναι διπλό. Κάντε τα αυτά που σας λέω και θα έχετε χαρά και θα έχετε ανάπαυση και θα έχετε αγάπη και θα έρχεται φως τριαδικών. Και τα Χριστούγεννα και το Πάσχα θα είναι ολόχρονα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον Yeah.